Σήμερα θα βάλω Ρονάλντο και Μέση στην ίδια ομάδα. Με έναν μόνο στόχο: να κερδίσουν το Champions League. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να αποδείξουν ότι μπορούν να κουβαλήσουν οποιονδήποτε, τους έχω βάλει σε μία από τις χειρότερες ομάδες του Τσουλού, την Κοπενχάγη. Θα μπορέσουν να λύσουν τις διαφορές και να δουλέψουν μαζί. Για να δούμε. Πρώτος αγώνας στον γύρο του 16, ο Ρονάλντο επισκέφτεται την πρώτη του αγάπη, την Sporting Λισαβόνας. Ο Μέση έχει ένα γκολ και μία assist ενάντια στη Sporting σε 4 εμφανίσεις. Θα προσθέσει σήμερα. Εμείς το ελπίζουμε. Και οι goats μας δεν άρχισαν καθόλου να τεστάρουν τα κανόνια τους, με τον Ρονάλντο χιλιοστά μακριά από το 1-0. Και τον Μέση να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Στο Τσουλού όμως δεν ξεγράφησε ποτέ τον αντίπαλο και δεν ξεγράφησε επίσης ποτέ γκολ του Mr. Champions League, Κριστιανό Ρονάλντο. Ρονάλντο, Ρονάλντο! Πάμε λίγο! Το γκολ της Κοπενχάγης στο Champions League. Πέρασε όλη την άμυνα και πού να τον φτάσουν, φίλε, και στα 38 που είναι. Ωραίο πλασεδάκι, 14 μέτρα λέει. Άρε πενάλντο, τι. Μία φάση Ρονάλντο, μία φάση Μέση. Όχι με το δεξί ρε Μέση. Όχι με το δεξί ρε Μέση. Κάνε και μια τριβέλα ή κάτι εκεί πέρα με το αριστερό. Αλλά ακόμα προσπαθώντας να τα κάνουν όλα μόνοι τους, ο Μέση έγινε ένα με το χορτάρι και ο Ρονάλντο κάπου πήγε διακοπές, μέχρι που ένα από τα ξού του έκανε αυτό. Δεν μπορεί να πιάσει το φινέσο του Ρονάλντο και είναι εκεί νομίζω ο Κορνίλιους. Και έχουμε το 2-0. Πάμε μωρή Κοπενχάγη. 2-0, αλλά χωρίς οπαδούς δεν νομίζω να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό εντός έδρας. Εκτός έδρας νομίζω το μάθανε τελείως διαφορετικό. Αυτό που ξέχασα να σου πω είναι ότι μετά από κάθε νίκη ο Ρονάλντο και ο Μέση θα γυρνάνε πίσω τα χρόνια και θα παίρνουν τα rating που είχαν σε ένα παλιό FIFA. Στο FIFA 23 ο Μέση παίρνει συν 1 και πάει 91 rating, ενώ ο Κριστιανό επιστρέφει στο 90 rating και παίρνει συν 4 αδιέτερους λέει εδώ πέρα. Η ομάδα έχει μπει στα αεροπλάνο, έχει πάει στη Λισαβόνα, είναι στο Χωσέ Αλβαλάδε Στάδιουμ και οι ανεβαθισμένοι goats είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Φύγαμε λοιπόν. Αλλά νωρίς ο Edwards βρήκε χώρο. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει τι να κάνουμε και εμείς έχουμε 67 rated άμυνα. Ρονάλντο, Μέση, ξυπνήστε. Πρέπει να παίξετε μαζί, ρε φίλε. Δεν γίνεται να είστε τόσο ατομιστές. Αλλά δεν ήταν μόνο δύο goats. Η Sporting κυριαρχούσε το παιχνίδι και η ομάδα ήταν τελείως εκτός ρυθμού. Με αποκορύφωμα αυτή την προσπάθεια του Μέση. Τι βάρεσες ρε Μέση, γιατί να μην πει εκεί πέρα. Ωραία προσπάθεια. Μπορεί να έχετε 12 χρυσές μπάλες μεταξύ σας ρε φίλε, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι η ομάδα. Και ακριβώς έτσι ο αρχηγός Κλέισον ελευθέρωσε τον Ρονάλντο και ο Πορτογάλος εκτέλεσε τον Αντάν εμψυχρό. Ένα-ένα. Αυτή τη στιγμή κερδίζουμε 3-1, ρε φίλε. Πολύ δύσκολο μάτς. Αν δεν μπορούμε να το βρούμε εναντίον τη Sporting, θα τα βρούμε πολύ δύσκολα εναντίον των μεγαλύτερων ομάδων μετά. Μπράβο, ρε Γκραμπάρα. Φοβερός. Είχε κάνει ο τέρμας, ρε φίλε. Απίστευτος. Τέλος. Δεν πήραμε την νίκη, αλλά περνάμε στην επόμενη φάση. 3-1 κερδίζουμε το γύρο. Ποια είναι η επόμενη ομάδα? Προημιτελικός. Και είμαστε εναντίον της Μπαρτσελόνας εκτός έδρας. Ο Μέση επιστρέφει στην ομάδα που τον έκανε τον παίχτη που είναι σήμερα. Εκεί που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Εκεί που κέρδισε τα 4 του Champions League. Και εκεί που ελπίζω ότι μπορεί να σηκώσει τη φανέλα της Κοπενχάγης αυτή τη φορά. Vamos ρε μάγκες! Η ατμόσφαιρα στο Camp Nou ήταν ασφιχτική. Όσο για τους έμπειρους γκότ μας, όσο και για την υπόλοιπη ομάδα. Και νωρίς ο Ρονάλντο βρήκε τον Μέση για πρώτη φορά, αλλά ο Αργεντίνος. Κακό σου τρεμές. Και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο Camp Nou. Είναι πολύ καλή ρε παιδιά η Μπαρτσελόνα. Και έβρισκε εύκολα χώρο στην περιοχή μας. Όχι! Τι σώζει παιδιά, άμα δεν είχαμε τον Καρπάρα θα είχαμε φάει 10. Και λίγα είπες. Είναι πολύ γρήγοροι όλοι. Έλα πίσω. Nope. Παρά το σκορ ήταν 0-0, ήμουν σίγουρος ότι ο Τσάβη ετοίμασε κάτι για να σπάσει την άμυνά μας. Τι pace είναι αυτό. Έλα εδώ. Όχι, έτσι ρε φίλε. Πώς να τον φτάσω όταν ο page μου έχει 40 pace. Πρέπει να σταματήσουμε τον διασυρμό. Άμα χάσουμε 2-3-4 δεν γίνεται να το γυρίσουμε στο πάρκεν. Αλλά για άλλη μια φορά θα μας σώσει μια στιγμή ατομικής μαγείας. Το πέταξε! Ναι ρε Μέση, επιτέλους. Έχει το πρώτο του γκολ για την Κοπενχάγη, Λιονέλ Μέση. Και κάνει αυτάκια στο Camp Nou, μέσα στο σπίτι του. Αλλά λίγο κράτησε η χαρά μας. Όχι. Μπράβο. Όχι με λάθος τέτοιο ρε παιδιά, γιατί γίνεται ο Νάνα ξαφνικά. Με power shot λέει. Άρε Λεβανγκόλσκι, βάλ το πόδι σου εκεί ρε αδερφέ μου. Μπράβο ρε Αμινάρα, έτσι αυτό θέλουμε. Πουσάρτε να πάρουμε την νίκη. Βάρουμε και σαν αναβαθμίσεις για τα παιδιά. Όχι, κάναμε πέναλτι.
Όχι ρε εσύ Γέλλερ, τι κάνεις. Ντεμπελέ, γιατί είσαι ακόμα εσύ εδώ, δεν σε θέλουνε, φύγε. Λεβαντόφσκι εναντίον. Γαρμπάρα. Δώστε στο παραθυράκι. Σκοράρει και πάλι 3-1 μέσα στο Camp Nou. Και οι goats μας έχουν τεράστιο άθρο στο πάρκεν. Σε τέτοια μάτς είναι που γίνονται θρύλοι παίχτες όπως ο Κριστιάνο και όπως ο Μέση. Με το σκορ να ευνοεί φυσικά την Μπαρτσελόνα, έπρεπε να τα δώσουμε όλα. Όχι μόνο οι goats, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα. Επίσης, ο Ρονάλντο και ο Μέση είναι ακόμα μόνο 91 rating. Και αν θέλουμε να κερδίσουμε τον επόμενο αντίπαλο και να φτάσουμε στο τελικό, πρέπει σίγουρα να πάρουν αναβάθμιση. Ο Μέση ήταν έτοιμος, ο Ρονάλντο ήταν έτοιμος. Πάμε για την ανατροπή. Έλα Μέση, έλα Μέση. Βάλ' το. Ωρε, Ter Stegen, θα σε κάνω εσένα ρε φίλε. Η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, καταλαβαίνοντας ακριβώς πόσο κρίσιμος ήταν. Μέχρι που οι δύο γκότ συνεργάστηκαν γι' αυτό. Ο Ρονάλντο πήγε να βάλει ψαλιδάκι. Όχι πάλι Λεβαντόφσκι. Όχι. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι μπράβο. Ξυπνήστε λίγο. Με την πλάτη στον τοίχο, οι γκότ μας έπρεπε να ενώσουν δυνάμεις για να επιβιώσουν. Η πρώτη συνεργασία Ρονάλντο Μέση παρά λίγο να μπει. Μέση. Μέση, 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 Μέση. Immense Μέση. Immense Μέση. Ναι, ρε φίλε, πάμε ρε Μέση. Πανηγύρισε, πανηγύρισε, πανηγύρισε. Έτσι στα ουράνια. Μεσάγιας, κλασικός από μετά την παλιά του Φάλκ. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Περιμένει, περιμένει, περιμένει. Και ένα πανέμορφο πλασέ στη γωνία. Κάτω τη μασχάλη του Ter Stegen δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τα έλεγα εγώ για τον Ter Stegen. Και το comeback ξεκίνησε. Ρονάλντο. Δεν τον φτάνουν. Σε βλέπω Μέση. Δεν τον χρειάζεται. Ρονάλντο! Στο χάμα! Και έχουμε σοφάριση στο 62 από τον Ρονάλντο. Πάμε, πάμε, πάμε. Τουτουν. Σου! Το έκανε. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο. Περίμενε. Μπαρσελόνα είναι. Και με την εξάδερα να έχει πάρει φωτιά. Μέση! Κόβαλε! Δεν το πιστεύω! Στο χάμα! Ρε φίλε, ό,τι σουτάρει ο Μέση μπαίνει. Οι goats έχουν κάνει τη δουλειά του. Τώρα πρέπει να κάνει άμυνα η υπόλοιπη ομάδα. Κρατήστε μπάλα, κρατήστε μπάλα. Παίρνει μια σέντρα. Μέση. Αχ, παραλίγο. Λίξ' το ρε, λίξ' το. Ναι! Είμαι τελικός με τους goats. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Μαγική. Επιτέλους, ο Μέση και ο Κριστιάνο δουλέψανε μαζί, βγάλανε τις πάσεις, κάνανε τις φάσεις τους και έτσι κερδίσαμε το match. Δεύτερο upgrade των goat μας λοιπόν και ο Μεσάγιας πάει 93 rating που ήταν στο FIFA 22 και ο Ρονάλντο πάει 91 rating συν 1 από το FIFA 23. Θα το χρειαστούμε σίγουρα στον ημιτελικό γιατί ο επόμενος αντίπαλος κάτι ξέρει από τσουλού. Ημιτελικός, παίξαμε εναντίον της Μπαρτσελόνα. Τώρα παίζουμε εναντίον της Real Madrid's. Ο Ρονάλντο κέρδισε 4 Champions League με τη Real Madrid's. Είναι η βασίλισσα του Champions League. Και άμα θέλουμε να φτάσουμε στο τελικό και να σηκώσουμε την κούπα με τους δύο goats, πρέπει να περάσουμε από τους Los Blancos. Πάλι καλά που έχουν δει τους καλύτερους παίκτες που έχουν κλωτσίσει το τόπι όλων των εποχών. Πάμε ρε μάγκες. Πάμε. Ω, κοιτάξτε με τα upgrades πως τρέχει ο Μέση. Κοιτάξτε πως τρέχει ο Μέση. Immense Messi. Πέναλτι! Πέναλτι, ναι! Ναι! Έτσι ρε Μιλιτάο, δεν σταματάς τον goat. Κριστιάνο Ρονάλντο στην άσπρη βούλα. Μα τι πιο συνήθως θα πει κανείς. Στη μέση! Κριστιάνο Ρονάλντο! Σου! Έχουμε το 1-0 αντίον της Real Madrid's και αν γουστάρει κάτι ο Ρονάλντο είναι σίγουρα η εκδίκηση. Κλαίει ο Αντσελότη, γιατί τον άφησε να φύγει, γιατί πήγε Κοπενχάγη. Μπορεί να είχαμε το προβάδισμα, αλλά ο Βινίσιους δεν σταμάτησε να απειλεί. Η άμυνά μας όμως με σωστό δανέζικο τρόπο δεν του έδινε καθόλου χώρο. Και επιτέλους... Ρονάλντο! Ρονάλντο! Ρονάλντο τσοπ! Τελείωσε το. Πήγαινε πανηγύρισε με το Μέση. Πανηγύρισε με το Μέση. Πανηγύρισε με το Μέση. Ναι, θα το κάνουνε! Όχι, δεν το έκανε. Έλα ρε φίλε, γιατί δεν πανηγύρισε μαζί με το Μέση. Μερικά πράγματα ακόμα και στα βιντεοπαιχνίδια δεν γίνονται. Το μόνο που έπρεπε να κάνει τώρα η μπρόντζα αμυνά μας ήταν να σταθεί γερή. Όχι να το φάμε έτσι ρε φίλε, όχι έτσι. Ποτέ μην υποτιμαστεί Ρεάλ Μαδρίτης. Και στις καθυστερήσεις ο αιώνιος εχθρός της Ρεάλ έκανε αυτό. Τα κουνάκι! Τα κουνάκι μέσα στο πάρκεν. Ο goat είναι εδώ και πανηγυρίζουν όλοι μαζί ρε φίλε, εντάξει. Το χρειαζόμασταν αυτό, το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Μετά από άλλη μια μαγική βραδιά στην Κοπενχάγη λοιπόν, ο Μέση και ο Ρονάλντο αναβαθμιστήκανε. Και επιστρέφουμε στο FIFA 20, στο οποίο ο Μέση ήταν 94 rated στην Μπαρτσελόνα και ο Ρονάλντο ήταν 93 rating. Οι goats μας είναι επίσημα οι καλύτεροι παίκτες στο παιχνίδι. Θα μπορούν όμως να κερδίσουν στο Μπερναμπέου και να πάνε στο τελικό του τσουλού. Ο Ντον Κάρλο δεν ήταν προθυμ
διάσημος να αφήσει την ομάδα του να χάσει εντός έδρας σε τόσο σημαντικό μάτς. Οι Los Blancos φαίνεται να μάθανε το προηγούμενο μάτς και μας σταματάγανε πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να άλλαξε τακτική ο Ancelotti, αλλά και εμείς έχουμε φέρει αναβαθμίσεις. Ιδού το κανόνι του CR7. Το πέταξε! Δεν ήταν καν power shot! Τι έβαλε ο τύπος! Σου! Στον Μπερναμπέο για άλλη μια φορά για τον Ρονάλντο και πανηγυρίζει με τον Μέση! Από εκεί που ξεκίνησε το σουτ, το ξανά έκανε με ένα μαγικό σουτ. Τώρα πια που έχει και 96 shot power ή κάτι τέτοιο, τι πόδι έχει ο τύπος, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο, ξυπνήστε, πάμε! Αυτό θέλουμε! Οι ηγέτες μας! Παρότι όλα έδειχναν ότι το πλάνο του Ντον Κάρλο ήταν σωστό, μία στιγμή μαγείας από τον Ρονάλντο τα έλυσε όλα. Ναι, ρε φίλε, πάμε λίγο! Ο Ρονάλντο και ο Μέση το κάνανε και πάλι. Συγχαρούνε τους συμπαίχτες τους γιατί δεν το κάνανε μόνοι τους. Φυσικά αυτοί μπορούν να βάλουν τα γκολ, αλλά αμυντικά παίξανε απίστευτα. Τελευταίο upgrade, τελευταία προπόνηση, γιατί ο επόμενος αντίπαλος θα μας εστάρει στο full. Στο τελικό, οι goats μας θα βρουν αντίπαλο τον Pep Guardiola, τον Erling Haaland και την Manchester City. Την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, την καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι και την ομάδα που χαράζει τον δρόμο για το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτι ενδιαφέρον έγινε στο ξενοδοχείο το βράδυ πριν τον τελικό. Ο Μέση και ο Ρονάλντο βρεθήκανε στο ξενοδοχείο, φάγανε, παίξανε σκάκι και πάνω απ' όλα συζητήσανε για τα χρόνια που είδαν στην κορυφή αιώνια αντίπαλοι. Και μετά από αυτό, οι δύο μας γκότ ήταν τόσο αποφασισμένοι να το κερδίσουν που είναι και οι δύο 99 rating. Ο Ρονάλντο εδώ πέρα 99 rating, όπως βλέπετε τα στατιστικά τους του defending, και Μέση 99 rating επίσης, όπως τους βλέπουμε κάθε χρόνο στο παιχνίδι. Πάμε στο γήπεδο. Και το μάτς ξεκίνησε με τον χειρότερο πιθανό τρόπο. Τι κεφαλιά βάζει τώρα ο KDB, ρε παιδιά, στο τελικό, γιατί να μας κάνει έτσι? Φάγαμε γκολ στο 5. Κρέμασε το γκράμπαρ από εδώ πέρα. Τα επόμενα λεπτά ήταν στην ισορροπία. Ανταλλάζαμε φάσεις σαν πιόνια στη σκακέρα. Αλλά όταν έχεις 2,99 rated goats στην ομάδα σου, όλα είναι πιθανά. Έτσι, μπράβο, πάμε! Ισοφαρίζουμε, πού είναι ο Μέση! Πού είναι ο Μέση! Έλα, ο Μέση δεν το έκανε! Δεν το έκανε με το Μέση, ρε πλέον! Στο τελικό του Champions League! Ο Ρονάλντο πέφτει, ρίχνει τον Kyle Walker κάτω και με το αριστερό του που τώρα πια έχει 5 weak foot κάνει το 1-1. Πάμε, ρε Κοπενχάγη! Μπράβο, ρε Μέση, έτσι! Nope. Μέση στο Ρονάλντο παραλίγο ψαλιδάκι! Ρονάλντο Μέση. Το βαλέ! Μέση με τη σέντρα, Ρονάλντο με την κεφαλιά. Τι άλλο να περιμένουμε, ρε φίλε. Δεν το κάναμε με τον Μέση, όμως. Θέλω να κάνω το. Με τον Μέση. Έχουμε την πρόκριση στο Wembley. 2-1 για τους Goats. Δυστυχώς όμως το προβάδισμα δεν κράτησε πολύ. Όταν υπάρχει το ρομπότ στο γήπεδο. Πού τον βρήκε. Πού τον βρήκε, πώς δεν είναι offside. Όχι στο 46, ρε φίλε. Η χειρότερη στιγμή να φας γκολ. Ακριβώς πριν το ημίχρονο. Και είμαστε ισοπαλία πάλι. Τον Χάλαντ, τον Χάλαντ. Μπράβο ρε μάγκες, μπράβο, φοβερή άμυνα. Κορνίλιους τον είδε. Ρονάλντο. Έφυγε, έφυγε ο Ρονάλντο. Μέση, πάρτο! Ρονάλντο Μέση, έχουμε δει τα καλύτερα των δύο γκολτ σήμερα και κάνει αυτάκια μέσα στο Wembley ο Μέση μετά από την φοβερή πάσα του Ρονάλντο εδώ πέρα και βλέπουμε τους δύο γκολτ να συνδυάζονται επιτέλους την ώρα που πρέπει. 3-2. Ο Πεπ κάνει τις αλλαγές του να προσπαθήσει να γυρίσει το μάτς. Όλοι πίσω, όλοι πίσω. Κρατήστε μπάλα, κρατήστε μπάλα. Όχι τον Ρόντρι, όχι, σταματήστε τον. Offside, 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 offside. Τον Χάλαντ. Πάλι καλά ρε φίλε, χρειαζόμαστε και λίγο τύχη τώρα. Όχι! Όχι! Όχι τώρα, Κάντζι! Μπράβο! Πάλι καλά που είναι αμυντικός! Αχ, κακή σέντρα! Τελειώνει το μάτς! Και οι goats σηκώνουνε το Champions League για άλλη μια φορά! Ρονάλντο και Μέση επιτέλους. Μπορεί στην αρχή να μην μπορούσαν να βρουν ένας τον άλλον, αλλά τώρα πια καταλαβαίνω ότι τόσα χρόνια ο ένας έσπρωχνε τον άλλον να γίνει όλο και πιο καλύτερος. Και αυτοί είναι οι καλύτεροι ανταγωνισμοί στο ποδόσφαιρο. Έτσι, με τον Μέση. Ναι! Μπράβο ρε μάγκες! Ρονάλντο, Μέση, σας ευχαριστώ για όλες τις απίστευτες στιγμές που μου έχετε χαρέσει τα τελευταία 20 χρόνια. Αν σ' άρεσε κάνε subscribe για και άλλα τέτοια πειράματα και αν θες να δεις το Madden να προσπαθεί να κερδίσει το Champions League, πάτα εδώ πέρα.